Προσορίσω στην Ιερά μας Μητρόπολη, στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, στην οποία σας προσκαλέσαμε σήμερα προκειμένου να μιλήσουμε για τον πρώτο αγώνα δρόμου υγείας, ο Άγιος Δημήτριος, τον οποίον διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και ο προσκυνηματικός Ιερός Ναός του Αγίου Δημητρίου, του Πολιούχου μας, σε συνδιοργάνωση μαζί με το Υπουργείο Εσωτερικών, τον τομέα Μακεδονίας Τράκης και τον εντιμότατο υπουργό και φίλο μας, τον κύριο Κωνσταντίνο Γκιουλέκα. Ο αγώνας αυτός διοργανώνεται εις τιμήν και μνήμη του Μεγαλομάρτυρος Αγίου Δημητρίου. Επειδή η ταπεινότης μου είναι οφιλοξενών, θα ήθελα να παραχωρήσω τον λόγο στον κύριο υπουργό με πολύ αγάπη και με πολύ τιμή, ώστε εκείνος να αρχίσει και στη συνέχεια να συνεχίσουμε κι εμείς. Σας ευχαριστώ, αν και παραβιάζουμε το πρωτόκολλο, γιατί πάντοτε εκ Θεού άρχεστε, άρα άρχισα εγώ, εσύ. Βρισκόμαστε λοιπόν σε ένα χώρο και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία τον Παναγιώτο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, τον κύριο Φιλόθεο, και επίσης χαιρόμαστε γιατί ο αγώνας δρόμου του Αγίου Δημητρίου δεν είναι μόνο κάτι καινούριο που ξεκινά στη Θεσσαλονίκη και προστίθεται στις διάφορες εκδηλώσεις που γίνονται πέρα από τις θείες λειτουργίες, πέρα από τη δοξολογία, για να τιμήσουμε τον Πολιούχο μας Άγιο. Εξάλλου, ας μην ξεχνάμε ότι και την απελευθέρωση της πόλης μας την οφείλουμε στον Άγιο, για την πίστη αυτή αγωνιστήκαμε, παλέψαμε για την πίστη στο έθνος, για την πίστη στην πατρίδα, αλλά και με πίστη στο Θεό καταφέραμε με πολλές θυσίες και πολύ αίμα να αποκτήσουμε τη λευτεριά μας. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό ότι συνεορτάζουμε εκείνη την ημέρα και τα δύο, τον Πολιούχο μας αλλά και την απελευθέρωση Θεσσαλονίκης από τον τουρκικό ζυγό το 1912. Ανοίγει όμως και ένας άλλος δρόμος με τον δρόμο του Αγίου Δημητρίου. Ένας δρόμος, και αν το θέλετε, μια επικοινωνία διαφορετική της Μητροπόλεως μας, Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, με τους Θεσσαλονικείς. Γιατί πέρα από το καθαρά θρησκευτικό έργο το οποίο η Μητρόπολη κατ' εξοχήν υπηρετεί, είναι πολύ σημαντικό ότι ανοίγει πλέον η Μητρόπολη ξανά τις πύλες της προς Θεσσαλονικείς, προτείνοντάς τους να συμμετάσχουν σε κάτι που έχει να κάνει με την ψυχική υγεία, που έχει να κάνει με την ευγενή άμυλα, που έχει να κάνει με την, αν το θέλετε, με την συνύπαρξη όλων μας σε μια τέτοια πολύ όμορφη εκδήλωση όπως είναι ένας μαραθώνιος. Και έτσι, ζητώντας και την σχετική έγκριση από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Στέλιο Αγγελούδη, ο οποίος από την πρώτη στιγμή και εκείνος αγκάλιασε αυτή την προσπάθεια και διευκόλυνε την πραγματοποίηση του πρώτου δρόμου του Αγίου Δημητρίου, έτσι είμαστε σήμερα σε θέση να το ανακοινώνουμε και να καλούμε όλους τους νέους της πόλης. Το νέους βεβαίως το βάζουμε χωρίς ηλικία, Παναγιώτατε, γιατί όποιος αισθάνεται νέος μπορεί να συμμετάσχει. Απευθύνεται σε μαθητές, θα στα πει ο Παναγιώτατος, απευθύνεται σε συνανθρώπους μας που μπορεί να αντιμετωπίζουν κάποια αναπηρία, αλλά ωστόσο αυτό σημαίνει μια πολιτισμένη κοινωνία, ότι όλοι μαζί δρούμε, όλοι μαζί ζούμε σε αυτή την πόλη και όλοι μαζί συμμετέχουμε στα δρόμενα αυτής της πόλης. Και εμείς τουλάχιστον από την πλευρά του Μακεδονίας Τράκης χαιρόμαστε για την ιδιαίτερη τιμή που μας έκανε ο Παναγιώτατος να μας προτείνει να συνεργαστούμε και να συνδιοργανώσουμε αυτή την εκδήλωση, την πολύ ωραία εκδήλωση. Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία σε αυτό το εγχείρημα, στο ξεκίνημα ενός νέου θεσμού, και Παναγιώτατε, με την ευχή σας και με την ευλογία της Εκκλησίας, νομίζω ότι είναι άλλη μια απόδειξη και αυτός ο δρόμος και η επιτυχία που ευχόμαστε να έχει, ότι η Αγιωτόπος Θεσσαλονίκη έχει κατοίκους, ευλαβείς, ανθρώπους οι οποίοι παράλληλα με τις υπόλοιπες δραστηριότητες ξέρουν και να τιμούν τον Άγιό τους με όλους τους τρόπους και με τη συμμετοχή τους στον πρώτο δρόμο του Αγίου Δημητρίου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Στην αρχή τόνισα ότι πέρα από υπουργός είστε και φίλος και δεν το τόνισα τυχαία. Είναι μεγάλη τιμή για μένα και ευχαριστώ. Διότι είναι πολύ όμορφο με τους ανθρώπους με τους οποίους ζεις στον ίδιο τόπο
να μπορείς να έχεις και αυτή την φιλική επικοινωνία πέρα από θέσεις και αξιώματα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο Υπουργός νομίζω ήταν σαφής, πάντοτε επίκαιρος και ουσιαστικός σε όσα είπε. Επιτρέψτε μου καταρχάς να πω ότι η ιδέα αυτή για τη διοργάνωση του αγώνα δρόμου δεν είναι ιδέα ενός ανθρώπου και εν προκειμένου του Μητροπολίτου. Διότι ο κάθε άνθρωπος δεν υπάρχει μόνος του. Υπάρχει πάντοτε σε σχέση και μάλιστα σε σχέση με ανθρώπους που αποτελούν συνεργάτες του. Ήταν λοιπόν μια ιδέα την οποία υλοποιούμε των συνεργατών μας. Όπως είναι ο πατήρ Δαμασκηνός, όπως είναι ο πατήρ Δημήτριος Τζιαφάς, όπως είναι ο κύριος Κατσαρός, ο Κωνσταντίνος και όπως είναι άνθρωποι με τους οποίους καθημερινά είμαστε σε επικοινωνία και ψάχνουμε να βρούμε τρόπους προσέγγισης των ανθρώπων της πόλης μας. Και επροτάθη αυτός ο τρόπος μέσα από τη διοργάνωση αυτού του αγώνα δρόμου και πολύ πρόθυμα και η ταπεινότης μου το θεώρησε εξαιρετική την ιδέα. Την εμπιστεύτηκα μετά στον κύριο Υπουργό και προχωρήσαμε σε αυτήν την διοργάνωση. Μπορεί να προκύψει ένα ερώτημα από κάποιους. Πώς είναι δυνατόν η Εκκλησία να μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία και να οργανώνει έναν αγώνα δρόμου, όταν το έργο της είναι πνευματικό? Το πνευματικό έργο δεν σημαίνει ότι εξαντλείται αυτή η προσπάθεια της Εκκλησίας απλά και μόνον στα λόγια. Αλλά πνευματικό έργο σημαίνει ότι αγκαλιάζεις ολόκληρη την ανθρώπινη ύπαρξη και όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Και ασφαλώς, πνευματικό για την Εκκλησία δεν σημαίνει και ασώματο. Το σώμα έχει πολύ μεγάλη αξία στη ζωή της Εκκλησίας, δεν θεωρείται φυλακή της ψυχής, αλλά απέναντίας θεωρείται ναός του εν ημίν οικούντος Αγίου Πνεύματος. Και οφείλουμε οι χριστιανοί να φροντίζουμε το σώμα μας. Και το φροντίζουμε το σώμα μας όταν φροντίζουμε για την υγεία του σώματος. Η Εκκλησία πάντοτε ενδιαφέρεται για την ψυχοσωματική υγεία των ανθρώπων. Και στο πλαίσιο αυτό μπορούμε να εντάξουμε και αυτόν τον αγώνα δρόμου. Έχει όμως και μία άλλη ιστορία, θα λέγαμε, η οποία ανάγεται στα χρόνια του Βυζαντίου, όταν στην Κωνσταντινούπολη και ιδιαίτερο στη Μεγάλη Εκκλησία της Αγίας Σοφίας, με αφορμή την επέτειο των εγγενείων του Ιερού Ναού, είτε της Αγίας Σοφίας είτε και άλλων ναών, διοργανώνονταν οι λεγόμενες λαμπαδιδρομίες ή αλλιώς το φωτοδρόμιο της Μεγάλης Εκκλησίας. Τι ήταν αυτό? Νέοι άνθρωποι με λαμπάδες συμμετείχαν σε μία άλλου τύπου λιτανία στους εορτασμούς για τα εγγένεια ενός ναού. Άρα λοιπόν, στην πραγματικότητα, αυτός ο αγώνας δρόμου είναι μία αναβίωση ενός παλαιού βυζαντινού τρόπου τιμής των Αγίων της Εκκλησίας με την παρουσία την ιδιαίτερη νέων ανθρώπων. Ακόμη σκεφτείτε ότι ο Άγιος Δημήτριος ήταν εκείνος που πάντοτε αγκάλιαζε και αγκαλιάζει τους νέους ανθρώπους. Ο ίδιος είχε δημιουργήσει την καταφυγή των νέων ανθρώπων στα χρόνια του, μια παράδοση που εξακολουθεί να υπάρχει στην πόλη μας και στον προσκυνηματικό ναό του Αγίου Δημητρίου, αφού στο κτίριο απέναντι ακριβώς από το ναό λειτουργεί η λεγόμενη χριστιανική καταφυγή, που αγκαλιάζει και στεγάζει πολλές νεανικές δραστηριότητες. Αρκεί να σας απαριθμίσω μόνον χοροδίες, χορευτικά συγκροτήματα, φροντιστηριακά μαθήματα, βυζαντινή μουσική, παιχνίδια και βεβαίως κατήχηση. Πράγματα που είναι απαραίτητα για τη ζωή των νέων ανθρώπων που θέλουν να βρίσκονται και κοντά στην Εκκλησία. Και άρα λοιπόν διοργανώνουμε αυτόν τον αγώνα έχοντας στο νου μας αυτά τα ιστορικά δεδομένα και προσπαθώντας να δώσουμε κι εμείς κάτι νέο, κάτι καινούριο. Μια καινούργια ευκαιρία στους νέους ανθρώπους της πόλης μας, που πέρα από τον καθιερωμένο εορτασμό μέσα από τη Θεία Λειτουργία
και μέσα από τη συμμετοχή στις ακολουθίες και τη συμμετοχή στις λιτανίες, στην λιτάνευση του Αγίου Δημητρίου, θα μπορέσουν να συμμετάσχουν και στον αγώνα δρόμου αυτών, και ήδη οι συμμετοχές που έχουμε μέχρι σήμερα μας ικανοποιούν, γιατί δείχνουν ότι υπάρχει μια έντονη έτσι διάθεση εκ μέρους των νέων ανθρώπων να συμμετάσχουν σε αυτόν τον αγώνα δρόμου. Είναι ένας αγώνας δρόμου ο οποίος θα διεξαχθεί, όπως ήδη έχετε μάθει, την Κυριακή 3 Νοεμβρίου, και είναι ένας αγώνας που δεν έχει κανένα κόστος συμμετοχής για όσους θα συμμετάσχουν. Είναι δωρεάν. Γιατί θεωρούμε ότι είναι μια προσπάθεια την οποία αναλαμβάνουμε και στην οποία δεν χρειάζεται οι άνθρωποι και όσοι θα συμμετάσχουν να καταβάλουν το οποιοδήποτε ποσό. Απευθύνεται, ο Υπουργός το είπε πάρα πολύ ωραία, σε διάφορες ηλικίες, ξεκινώντας από τα παιδιά. Τόνισε ο Υπουργός, και το τονίζω και εγώ, ότι υπάρχει μια κατηγορία μαθητών και μαθητριών των ειδικών σχολείων, για να φανεί ότι η Εκκλησία πάντοτε είναι μια ανοιχτή αγκαλιά και δεν αποκλείει κανέναν και δεν πρέπει να αποκλείει κανέναν. Πολλό δε μάλλον τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι βρίσκονται σε κάποια δύσκολη θέση για τον οποιοδήποτε λόγο. Εξάλλου, ασθενείς όλοι είμαστε, με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Κάποια από τα παιδιά του Θεού μπορεί να υποφέρουν λίγο περισσότερο, αλλά αυτά τα παιδιά του Θεού αξίζει εμείς να μην τα αποκλείουμε από πουθενά. Και επίσης έχουμε μαθητές και μαθήτριες της πρώτης, δευτέρας και τρίτης δημοτικού, μία άλλη ομάδα, μαθητές και μαθήτριες τετάρτης, πέμπτης και έκτης δημοτικού, μαθητές και μαθήτριες του γυμνασίου, πρώτη έως τρίτη, μαθητές, μαθήτριες πρώτη έως τρίτη λυκείου, ενώ και υπάρχει και μία κατηγορία φοιτητών και φοιτητριών, αθλητών, αθλητριών, νέων και ιδιωτών, και χαίρομαι εδώ γιατί οι πατέρες και οι αδελφοί που ετοίμασαν την προκήρυξη τονίζουν άνευ ορίου ηλικίας, γιατί ο καθένας μπορεί να αισθάνεται παιδί, οπότε εφόσον το επιτρέπει και η υγεία του μπορεί να συμμετάσχει σε αυτόν τον αγώνα. Το σημείο του τερματισμού είναι ο Λευκός Πύργος, στις περισσότερες περιπτώσεις. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μαθητές και μαθήτριες της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης, των ειδικών σχολείων του Πολεοδρομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, καθώς και φοιτητές, φοιτήτριες, αθλητές, αθλήτριες, νέοι και νέες, όπως και παιδιά που μετέχουν στις ομάδες κατήχησης της Μητροπόλεως, στις ενορίες μας. Και ασφαλώς και όλοι αυτοί, αναλόγως των παραπάνω 6 κατηγοριών στην οποία υπάγονται, και τα μέλη των αθλητικών σωματείων της Θεσσαλονίκης. Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται μέσω της ιστοσελίδας του προσκυνηματικού ναού του Αγίου Δημητρίου και μπορούν να σταλούν ακόμη απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ιερού Ναού, που θα βρείτε μέσα στην ιστοσελίδα, ενώ θα δοθούν και έπαθλα. Διότι καλό είναι όλοι όσοι αγωνίζονται και όσοι πρωτεύουν να λάβουν το έπαθλο, αλλά βεβαίως τιμητική διάκριση θα λάβουν όλοι, γιατί όλοι θα λάβουν και από ένα αναμνηστικό μετάλλιο. Όλοι όσοι θα συμμετάσχουν σε αυτόν τον αγώνα. Ο πρώτος νικητής που θα τερματίσει θα πάρει ένα χρυσό μετάλλιο και κύπελο με την ονομασία Άγιος Δημήτριος και ένα χρυσό έπαθλο, χρηματικό έπαθλο, συγγνώμη, της τάξης των 500 ευρώ. Ο νικητής που θα τερματίσει δεύτερος, ασημένιο αργυρό μετάλλιο με την ονομασία Άγιος Νέστορ, μαθητής του Αγίου Δημητρίου, και χρηματικό έπαθλο 300 ευρώ. Και ο τρίτος νικητής, χάλκινο μετάλλιο με την ονομασία Άγιος Λούπος και χρηματικό έπαθλο 200 ευρώ. Ο τεχνικός υπεύθυνος στον αγώνα αυτών του δρόμου υγείας έχει οριστεί ο γυμναστής ο κύριος Κωνσταντίνος Κατσαρός, τον οποίο βλέπετε πλησίον του Υπουργού, ο οποίος είναι προπονητής του Συλλόγου Δευκαλίων και συνεργάζεται μαζί μας και σε χορευτικά συγκροτήματα,
σε πολλές ενορίες και στην καταφυγή του Αγίου Δημητρίου και βέβαια και στους αγώνες που διοργανώνουν τα κατηχητικά. Είτε ποδοσφαίρου, είτε στίβου, είτε όποιους άλλους αγώνες έχουμε. Εγώ του στίβου είχα παρακολουθήσει πέρυσι και ήταν πολύ όμορφα εκεί στο Καφτατζόγλιο. Μάλιστα νομίζω ότι και μέσα στο Νοέμβριο κάτι θα διοργανώσουμε. 30 Νοεμβρίου. Αλλά γι' αυτό θα σας ενημερώσουμε στη συνέχεια. Και να πω ότι τότε δύο φορές ο καιρός δεν μας επέτρεψε να γίνουν οι αγώνες στίβου στο Καφτατζόγλιο, σαν να περιμέναμε το Παναγιώτατο. Δηλαδή, μόλις ήρθε η Θεσσαλονίκη, έγιναν και οι αγώνες στίβου, ώστε να είναι και ο ίδιος παρόν. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως, πάλι το λέω, τον κύριο Υπουργό για την προθυμότατη συνεργασία. Ευχαριστώ τον Δήμαρχό μας, τον κύριο Στέλιο τον Αγγελούδη, γιατί και εκείνος, όπως πάντοτε έτσι και σε αυτή την περίπτωση, το τόνισε ο Υπουργός, προθυμότατα παρήχε τη συνεργασία του. Ευχαριστούμε όλους σας, γιατί προβάλλετε μέσα από τα μέσα στα οποία είστε αυτήν την προσπάθεια, την συλλογική και κοινή προσπάθεια τοπικής εκκλησίας και Υπουργείου Εσωτερικών Τμήματος Μακεδονίας Τράκης, αν και εμένα μου αρέσει το Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης όπως ήταν παλιά, αλλά δεν πειράζει, στηρίξουμε αυτά που έχουν αποφασιστεί και βέβαια να ευχαριστήσουμε και τους καλούς μας συνεργάτες, τον πατέρα Δαμασκηνό, τον προϊστάμενο του Ναού του Αγίου Δημητρίου, εκλεκτό κληρικό και φίλο, ο οποίος από την αρχή προθυμότατα παρέχει τη συνεργασία του σε ό,τι χρειαζόμαστε, τον κύριο Κατσαρό και όλους τους άλλους που εκ μέρους του Ναού και εκ μέρους της Μητροπόλεως βοηθούν και συντρέχουν αυτή μας την προσπάθεια. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ερώτηση μάλλον τώρα. Τώρα να πάρω την παλιά μου ιδιότητα, την δημοσιογραφική. Κύριοι συνάδελφοι, αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε στον Παναγιώτατο. Α, ναι, κάτι που δεν είπα. Ο πατήρ Δαμασκηνός με ενημερώνει ότι έχουν ξεπεράσει τις 1000 συμμετοχές μέχρι σήμερα. Στην πρώτη εβδομάδα. Τις 1000 συμμετοχές την πρώτη εβδομάδα. Και μέχρι πότε ολοκληρώνεται η διαδικασία των... Μέχρι τις 27, την Κυριακή στις 27. Να σας πω λίγο για το τεχνικό κομμάτι. Για ένα δρόμο έτσι που βγήκε η προκήρυξη σε τόσο χρονικό διάστημα, με την ευχή του Παναγιωτάτου, γιατί λέγαμε παλιά, το συζητούσαμε εδώ και 2-3 χρόνια με τον πατέρα Δαμασκηνό, και λέγαμε ευχή έργο. Και η ευχή έγινε έργο, ερχόμενος ο Παναγιώτατος στη Θεσσαλονίκη, που εμείς το ζούμε απ' έξω και κοντά και μακριά, ότι είναι το κομμάτι της νεολαίας το ζωντανό κύτταρο, είναι αυτό που θέλει να πάρει κοντά του, βέβαια, και όχι μόνο. Και είναι πολύ σημαντικό από θέμα τεχνικής οργάνωσης, με την Επιτροπή και τον πατέρα Δαμασκηνό και τους συνεργάτες προπονητές, που έχουν μια τεράστια εμπειρία στο θέμα και οργάνωσης αγώνων και εκδηλώσεων. Έχουμε πάει, έχουμε ελέγξει τα πάντα από θέμα ασφάλειας, γιατί υπάρχουν από μικρά παιδιά μέχρι ενήλικες, δεν έχουμε όρο ηλικίας, διαφορετικής φυσικής κατάστασης και διαφορετικής βιολογικής ηλικίας. Είναι αυτό ότι και η ασφάλεια θα έχουμε, τους ομάδα διάσωσης που θα είναι παρόν σύσσωμοι. Γιατρός, ασθενοφόρο, τα πάντα. Έχουμε ελέγξει τις αφετηρίες να είναι όσο δυνατόν έτσι πιο ασφαλείς. Αυτό μας ενδιαφέρει. Να πούμε λίγο για την κίνηση, ποια θα είναι η διαδρομή, έτσι. Ναι. Mm-hmm. Η κίνηση θα είναι για τους... Ξεκινάμε πρώτα από τα παιδάκια τους πρώτης και τρίτης δημοτικού. Η κίνηση θα είναι από τον Αντριάντα, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Μια απόσταση που δεν θέλουμε είναι για λόγους υγείας, είπαμε, και το ΕΦΑ αγωνίζεστε για τα μικρά παιδάκια από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Για τους μαθητές, τους πιο μεγάλους του Δημοτικού και του Γυμνασίου, η αφετηρία θα είναι στο Μακεδονία Παλάς, που είναι ένας ανοιχτός χώρος εκεί, είναι και παρκάκι δίπλα, οπότε τα παιδιά μπορούν να απλωθούν. Το Λύκειο, φοιτητές και ενήλικες άνευ όρου ηλικίας, είναι το Μέγαρο Μουσικής, που και εκεί υπάρχει μια, ένα πλάτος αρκετά μεγάλο, που μπορούμε να διευκολύνουμε όλους τους δρόμους όσοι και να είναι αυτοί. Είναι από ό,τι βλέπω εδώ, λοιπόν, 11 αρχίζουν όλα, αλλά αναμισάωρο περίπου είναι το κάθε γκρουπ. Μαθητές και μαθήτριες ειδικών σχολείων, ώρα εκκίνησης, 11 το πρωί. Μαθητές, μαθήτριες πρώτης και τρίτης, πρώτης, δευτέρας, τρίτης δημοτικού, 11.30 το πρωί.
από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μαθητές, μαθήτριες 4ης, 5ης και 6ης Δημοτικού, ώρα εκκίνησης 12 το μεσημέρι από το άγαλμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Απόσταση 500 μέτρα, ενώ η προηγούμενη 300 μέτρα. Μαθητές, μαθήτριες 1ης, 2ης, 3ης Γυμνασίου, Μακεδονία Παλάς, όπως είπε πριν ο κ. Κατσαρός, απόσταση 1 χιλιόμετρο. Μαθητές, μαθήτριες 1ης, 2ης και 3ης Λυκείου, Ναυτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης, απόσταση 2 χιλιόμετρα, ώρα εκκίνησης στη 1 το μεσημέρι, και φοιτητές, φοιτήτριες, αθλητές, αθλήτριες, νέοι και νέες κλπ. Από το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, στη 1.30 το μεσημέρι, το μήκος της απόστασης είναι 3,5 χιλιόμετρα. Η απονομή θα γίνει εκεί στο άγαλμα Μεγάλο Αλεξάνδρου. Στο Λευκό Πύργο, στο Λευκό Πύργο. Το είπα, το σημείο τερματισμού για όλους είναι ο Λευκός Πύργος. Εκεί θα γίνει και η απονομή. Ναι. Αν κάποιος από τους πατέρες θέλει να συμμετάσχει, ασφαλώς και μπορεί. Μπορείτε να μας πείτε ποιος θα χρηματοδοτήσει, είναι η Μητρόπολη που χρηματοδότησε, το Υπουργείο και πώς θα στοιχήσει όλα αυτά. Μαζί η Μητρόπολη, το Υπουργείο και χορηγή. Μητρόπολη, Υπουργείο και χορηγή. Ναι. Μητρόπολη, Υπουργείο και χορηγή. Είναι συνεργασία, οπότε... Κάτι ξέρετε και δεν το λέτε. Εσείς. Όπως σας ανέφερε προηγουμένως και ο Παναγιώτατος, πράγματι θέλουμε να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε μία διαρκή, συνεχή, γόνιμη συνεργασία σε διάφορους τομείς. Έτσι λοιπόν, είχαμε με τον Παναγιώτατο συζητήσει και υλοποιούμε τώρα την πραγματοποίηση μιας έκθεσης, μιας έκθεσης στο Υπουργείο πάνω, στο ΙΜΑΤ, η οποία θα είναι αφιερωμένη στον Άγιο Δημήτριο και από τον Άγιο Δημήτριο θα δοθούν για τις ανάγκες εκθέσεως για να εκτεθούν σε υλικές προθήκες κάποια ιερά σκεύη, ιερά κοιμήλια και εικόνες και θα είναι ταυτόχρονα, επειδή η έκθεση αυτή είναι τριπλή, αυτό είναι το θρησκευτικό μέρος, θα υπάρχει το εθνικό μέρος και τώρα το ανακοινώνουμε, δεν έχουμε ακόμη μιλήσει για την έκθεση, δηλαδή θα είναι μία έκθεση για τους Βαλκανικούς Αγώνες 1912-13 για την απελευθέρωση της πόλης από τον τουρκικό ζυγό και μία άλλη έκθεση σε διαφορετικούς χώρους που θα είναι αφιερωμένη στην εποπτεία του 1940-41 αφού σε αυτό το τριήμερο συμπίπτουν όλες αυτές οι επέτειοι μαζί με τον εορτασμό του Πολιού. Επομένως, μία έκθεση η οποία θα έχει το γενικό τίτλο «Ελευθερία με πίστη, αγώνες και θυσίες» και θα είναι η τριπλή, όπως σας είπα, η θεματική έκθεση για τον Άγιο Δημήτριο, η θεματική έκθεση για τους Βαλκανικούς πολέμους και η θεματική έκθεση για την εποπτεία του 1940-41. Θα περιλαμβάνει κοιμήλια, πέρα από τη θρησκευτική έκθεση που θα περιλαμβάνει τα ιερά κοιμήλια και τις εικόνες από τον ναό του Αγίου Δημητρίου, θα περιλαμβάνει κοιμήλια από τους αγώνες του έθνους, δηλαδή λιθογραφίες αυθενικές από την περίοδο εκείνη, στολές και κάποια άλλα, έτσι, αν το θέλετε, τεκμήρια από τους εθνικούς μας αγώνες. Η έκθεση του 1940 θα είναι φωτογραφική, η έκθεση για τους Βαλκανικούς θα είναι μια μεικτή έκθεση και με φωτογραφίες και με λιθογραφίες και με αντικείμενα. Εγώ χαίρομαι σε αυτό που είπε ο κύριος Υπουργός και θέλω να τονίσω το γεγονός που και ο ίδιος μου είχε πει όταν συζητούσαμε αρχικά για αυτήν την έκθεση ότι θα ήθελε και ο ίδιος να ανοίξει το κτίριο του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης για τους πολίτες, για τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης. Και η έκθεση αυτή είναι μια τέτοια ευκαιρία ουσιαστική. Είναι ένα πανέμορφο κτίριο. Εγώ πήγα όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του και με κάλεσε να κάνουμε και αγιασμό στο γραφείο του για την έναρξη των καθηκόντων του και πραγματικά είδα ότι είναι ένα πολύ ωραίο κτίριο, μου εξήγησε και την ιστορία του κτιρίου, μου είπε πολλά πράγματα, οπότε θα είναι μια τέτοια ευκαιρία και εμείς βεβαίως πρόθυμα
παραχωρούμε κοιμήλια τα οποία είναι στον Άγιο Δημήτριο, προκειμένου να εκτεθούν στο χώρο του Υπουργείου Μακεδονίας Τράκης για να γίνει αυτή η έκθεση που θα είναι τόσο ουσιαστική, αφορά στην ιστορία του τόπου μας, αλλά νομίζω ότι η ιστορία είναι εκείνη που μας υπενθυμίζει και το διαρκές παρόν και υπομνηματίζει το μέλλον στο οποίο καλούμαστε όλοι μας να ζήσουμε. Και κάτι άλλο να προσθέσω πολύ σύντομα. Νομίζω το έχω ξαναπεί και δημοσίως, ότι είμαι άνθρωπος που προσβλέπω σε συνεργασίες και επιδιώκω τις συνεργασίες. Γιατί ποτέ κανένας μόνος του δεν μπορεί να καταφέρει τίποτα. Πολλοί μαζί μπορούμε να κατορθώσουμε πάρα πολλά πράγματα. Και για την πόλη, αλλά και ευρύτερα για τους ανθρώπους. Γιατί η πόλη δεν είναι κάτι απροσδιόριστο. Η πόλη δεν είναι μόνο τα κτίρια της, δεν είναι μόνο η ιστορία της, αλλά είναι και οι άνθρωποι. Του σήμερα και του αύριο. Και οι άνθρωποι του σήμερα και του αύριο ωφελούνται μόνο μέσα από τις συνεργασίες όλων των επιμέρους φορέων. Απλώς να συμπληρώσω λίγο, συγγνώμη, να συμπληρώσω και κάτι ακόμη, αφού ο Παναγιώτατος έτσι ανέφερε για το Υπουργείο. Αυτό το κτίριο, που είναι ένα ιστορικό και εμβληματικό κτίριο, είναι ασφαλώς αυτονόητο ότι ανήκει στο λαό, ανήκει σε όλους μας. Και άρα με αυτή την έννοια, αυτό που συζητήσαμε και αποφασίσαμε από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τα καθήκοντά μας εκεί, είναι να το αποδώσουμε στον κόσμο. Έτσι λοιπόν φωτίζουμε το κτίριο και από την άλλη πλευρά, με έναρξη αυτά τα εγγένεια που θα γίνουν αυτής της εκθέσεως, ξεκινούμε μία σειρά εκθέσεων που θα φέρουν τον κόσμο μέσα στο κτίριο. Μην ξεχνάτε και τον τόπο στον οποίο βρίσκεται. Λίγα μέτρα πιο κάτω, ο ναός του Πολιούχου Αγίου Δημητρίου, στο κέντρο επίσης της πόλης, το Διοικητήριο Θεσσαλονίκης, όπως είναι γνωστό, ακριβώς απέναντι από το Διοικητήριο, αρχαιολογικός χώρος, άρα λοιπόν είναι στην καρδιά της Θεσσαλονίκης και είναι σημαντικό ένας επισκέπτης, αλλά πάνω απ' όλα ο ίδιος Θεσσαλονικιός, να μπορεί όχι μόνο να το βλέπει, αλλά να το απολαμβάνει μπαίνοντας μέσα, και φυσικά πρέπει να του προσφέρουμε και κάτι για να μπορεί να μελετήσει πέρα από το κτίριο, να μελετήσει και να δει και κάποια εκθέματα που θα είναι και πόλος έλξης για τους μαθητές. Μας ενδιαφέρει να καλέσουμε τα σχολεία από όλη τη Μακεδονία και τη Θράκη, να καλέσουμε τα σχολεία από όλη την Ελλάδα που κάνουν εκδρομές στη Θεσσαλονίκη, να επισκεφθούν το Διοικητήριο και να προσθέσουν και το Διοικητήριο Θεσσαλονίκης στα σημεία, στους τόπους επισκέψεως. Έτσι λοιπόν, με αυτή την έκθεση, το Διοικητήριο ανοίγει οριστικά τις πύλες του στον κόσμο. Αυτό δεν θα γίνεται ευκαιριακά, αλλά θα γίνεται πλέον σε μόνιμη βάση, θα λειτουργεί παράλληλα με τις διοικητικές υπηρεσίες που φιλοξενεί το κτίριο, ως ένα κτίριο κρατικό, θα είναι και ένας μόνιμος χώρος για εικαστικές εκθέσεις, για εκθέσεις και εκδηλώσεις που έχουν σχέση με τον πολιτισμό, κάτι βεβαίως το οποίο πρέπει να συνάδει και να στεριάζει με την ιστορικότητα και του ίδιου του κτίριου. Αυτό λοιπόν το ξεκινήσαμε και από εδώ και μπρος ελπίζουμε πρώτο ο Θεός να το συνεχίσουμε για να μπορεί να το απολαύσει, να το χαρεί ο κόσμος. Μην ξεχνάτε ότι αυτό το κτίριο ήταν σύμβολο σκλαβιάς. Μέχρι το 1912 ήταν η έδρα των Οθωμανών, του διοικητή, και μετεβλήθη την 26 Οκτωβρίου του 1912 από σύμβολο σκλαβιάς σε σύμβολο ελευθερίας. Και εκεί, μέσα στο γραφείο, που το κεντρικό γραφείο του κτιρίου, υπεγράφηκε το πρωτόκολλο παραδόσεως της Θεσσαλονίκης από τους Οθωμανούς, τους Έλληνες, εκείνη την ημέρα, την ομώνυμη ημέρα του ερωτασμού του Πολιούχου μας. Άρα λοιπόν συνδέεται απόλυτα με την ιστορία, και γι' αυτό το λόγο κάναμε και αυτή την σύμπραξη με την Ιερά Μητρόπολη, για να μπορέσουμε και με τις ευλογίες της Μητρόπολης να ανοίξουμε πλέον τις πύλες. Σεβασμιότατε, κάποιος ακούγοντας αγώνας δρόμο Αγίου Δημητρίου θα περίμενε να γίνει τουλάχιστον την ημέρα του Αγίου Δημητρίου ή έστω την επόμενη. Επειδή σκοπεύετε από ό,τι κατάλαβα πρώτος λέτε να το καθιερώσει σαν θεσμό, θα είναι τον Νοέμβριο πάντα ή μόνο φέτος επειδή δεν προλάβει. Κοιτάξτε, είναι η τελευταία μέρα των εορταστικών εκδηλώσεων του Πολιούχου του Αγίου Δημητρίου, η 3η Νοεμβρίου. Δηλαδή, οι εκδηλώσεις άρχισαν στις 13 Οκτωβρίου και λίγον στις 3 Νοεμβρίου, με την απογευματινή ακολουθία,
που είναι η προσφορά του Μύρου, του Αγίου Δημητρίου, στους ανθρώπους που θα γίνει στην Εκκλησία. Σκεφτήκαμε λοιπόν ότι αυτή την εμβληματική ημέρα, την τελευταία των εκδηλώσεων, να βάλουμε και τον αγώνα δρόμου. Ανήμερα δεν θα μπορούσε να γίνει. Για πρακτικούς λόγους. Διότι έχουμε τη Θεία Λειτουργία, έχουμε αυτά τα πράγματα. 27 πάλι έχουμε μαθητική παρέλαση, έχουμε... Πρέπει να δούμε, έπρεπε να βρούμε μια ημερομηνία που θα διευκολύνει όλους. Καθημερινές δεν μπορούσαν να γίνουν. Είχαμε λοιπόν μπροστά μας αυτή την Κυριακή, η οποία είναι και η τελευταία μέρα των εκδηλώσεων και γι' αυτό επελέγει η συγκεκριμένη ημερομηνία. Άρα κάθε χρόνο τον Νοέμβριο να υποθέσουμε ότι θα γίνεται. Συνήθως έτσι θα γίνεται, ναι. Τώρα, αν υπάρξει κάποιο ζήτημα και αλλάξουμε μια ημερομηνία, δεν σημαίνει ότι. Όχι, ναι, 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 ναι. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Υπάρχει κάτι άλλο, κύριοι συνάδελφοι. Παναγιώτη, κάνω και το ρόλο. Ναι, 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 βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ο Θεός να σας ευλογεί και να σας δίνει κάθε καλό. Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και ο προσκυνηματικός Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου, σε συνδιοργάνωση με το Τμήμα Μακεδονίας Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών, διοργανώνουν τον πρώτο αγώνα δρόμου υγείας Άγιος Δημήτριος, την Κυριακή 3 Νοεμβρίου, 11 με 2, στην παραλία Θεσσαλονίκης. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και μπορούν να πάρουν μέρος όλες οι ηλικίες. Χρηματικό έπαθλο για τους τρεις πρώτους της κάθε κατηγορίας και αναμνηστικό μετάλλιο για όλους. Εγγραφές πληροφορίες www.agdimitriosthes.gr.